Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, πνεύμα της αληθείας, καταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αλεθών και ζωής ο Υιός, ευθέ και σκύρος και καθάρισον εμάς από πάση κυρίως και σώσον εμάς από πάση κυρίως. Αμήν. Να καθίσουμε κάτω. Μας έφερε ο Θεός στον κόσμο, μας δημιούργησε. Σίγουρα, ό,τι έχει πλάσει, ό,τι έχει δημιουργήσει και τον άνθρωπο και τα υπόλοιπα όντα, είτε είναι έμψυχα και λογικά, όπως είμαστε εμείς, είτε είναι άλογα ζώα του κάμπου τα ζώα, είτε οποιοδήποτε άλλο όν επί της γης, δεν δημιουργήθηκε από το Θεό χωρίς να υπάρχει σκοπός. Σκοπός. Όλα έχουν το σκοπό τους. Τώρα θα πω μια λέξη που δεν την έχει ξανακούσει. Όταν πήγαινα στη θεολογία και στη φιλολογία, υπάρχει ένα μάθημα που λέγεται φιλοσοφία. Φιλοσοφία. Εκεί ο καθηγητής μας έλεγε όλα τα όντα που γεννήθηκαν πορεύονται με σκοπό. Έχουν μέσα τους όλα το τέλος το οποίο θα φτάσουν με το νόημά του το τέλος. Έχουν μέσα τους το τέλος, το στόχο, όλα τα όντα. Θα σας το πω πως το δίδασκε. Αυτό ότι έχουν όλα τα όντα μέσα τους στόχο δοσμένο από τον Δημιουργό ονομάζεται εντελέχεια. Εντελέχεια. Εν είναι μία λέξη, τέλος, σκοπός που σημαίνει, έχω, σημαίνει εντελέχεια. Αυτό σημαίνει εντελέχεια, έχω εντός το τέλος, το σκοπό. Όμως, τον πραγματικό σκοπό για το οποίο έγιναν τα όντα, ποιος το συλλαμβάνει στην ουσία του, τόσο για τον λογικό άνθρωπο, όσο για τα άλογα όντα, ποιος το συλλαμβάνει. Γιατί συνήθως, συνηθέστατα, όταν γεννιέται κάποιο παιδί, οι γονείς βάζουν στόχους και βλέπουν το παιδί όταν σιγά σιγά μεγαλώνει και μαθαίνει γράμματα, πού θέλει να στοχεύσει για να ζήσει τη ζωή του. Και το βοηθάνε πάνω σε αυτό οι γονείς. Και σίγουρα και μια κοινωνία συγκροτημένη το βοηθάει το κάθε παιδί. Συγκροτημένη κοινωνία. Όταν κανείς το στόχο που έχει βάλει, αυτό το στόχο, όσο κόπο και πόνο και αν έχει, όσο κόπο και πόνο και αν έχει, το φέρει εις πέρας, φτάσει στο τέλος εκείνο,
αλλά να έχει νόημα, χαίρετε, γιατί ο στόχος του, ο καλός, ο Άγιος, ωραίος, έφτασε στο τέρμα του επιτυχώς, με επιτυχία. Επαναλαμβάνω, όλα τα όντα στοχεύουν για κάποιο σκοπό, τελικά δημιουργήθηκαν. Και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για κάποιο πολύ σημαντικό σκοπό. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει στη γη, όσο και να θέλουμε να το αποφύγουμε, δεν υπάρχει στη γη, μπήκες μέσα και σου είπα είσαι κουρασμένος. Ποιος ο λόγος? Για να βοηθήσει και τον εαυτό του και τους άλλους που είναι δίπλα του να βοηθούν στη ζωή και το σκοπό που έχει η ζωή. Δεν γίνεται με κανένα τρόπο να υπάρχει πρόσωπο ιών που να μην κουράζεται, έστω για να επιβιώσει. Έστω για να επιβιώσει, καταλαβαίνω. Να έχει τα προστοζήν για να ζήσει. Αν δεν έχει έστω και αυτό, είναι καταδικασμένος να πεθάνει της πείνας. Κανόνας που δεν παραβιάζεται. Οι παππούδες μας λέγανε δύο κουβέντες, δύο-τρεις λεξούλες και κλείνανε αυτή την πραγματικότητα. Ανάγκα και θεοί, πιστεύανε στους θεούς τότε, πείθονται. Λέει, στην ανάγκη και οι θεοί κάνουν υπακοή. Στην ανάγκη. Έχεις ανάγκη να ζήσεις, θα σκύψεις το κεφάλι και θα δουλέψεις. Και θα πονέσεις και θα υδρώσεις. Το λέγανε και στα αρχαία έτσι. Οι αρχαίοι Έλληνες, όχι με τα Χριστόν, λέγανε το εξής. Θεοί, οι θεοί, της αρετής υδρότα προπάρηθεν έθηκαν. Θα το εξηγήσω. Μπροστά από το καλό αγώνα οι θεοί έχουν βάλει υδρότα. Αν δεν υδρώσεις, αν δεν κουραστείς, μη μιλάς ότι έκανες κάτι καλό στη ζωή σου. Τελείωσε. Γιατί το οποιοδήποτε καλό, το οποιοδήποτε καλό, γνώση, επιστήμες, τέχνες, τι θες να είναι, πριν κατακτήσεις το αγαθό οποιοδήποτε, ίδρωσε σου λέει. Αν δεν ίδρωσες, δεν επιτυχάνεις το στόχο σου. Στόχο είχαν και οι Άγιοι στην εκκλησία μέσα. Όχι κυρίως τη βιωτή, όχι κυρίως για να φάνε μόνο, αν και πολλοί από αυτούς είχαν ξεπεράσει το πρόβλημα της πείνας. Και το είχαν ξεπεράσει χάρη τη Θεία. Γιατί κάπου λέει ο Κύριος, ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Λέει, δεν ζει μόνο με το ψωμί, βασική τροφή, ο άνθρωπος, αλλά εν παντή ρήματι εκπορευωμένο, διαστόματος Θεού. Αλλά, αν δεν πει ο Θεός, όσο ψωμιά και αν φας, σε έχω για να ζήσεις, αν δεν το πει, δεν ζεις. Φάει όσο δεν ψωμιά. Θα μείνει το ψωμιά και εκεί θα φύγεις. Είναι θέλημα Θεού, αλλά λόγια, να ζήσεις. Θα ζήσεις. Εφόσον είναι θέλημα Θεού να ζήσεις, θα κουραστείς για να ζήσεις. Γιατί λέει, 6 μέρες εργάζεστε,
θα εργάζεις 6 μέρες. Τη δε 7η Σάββατα, Κύριε το Θεό σου, η 7η θα είναι αφιερωμένη. Στόχος λοιπόν στη ζωή, χωρίς στόχο, χωρίς σκοπό, χωρίς τέλος, δεν γίνεται. Ο Μέγας Απόστολος των Εθνών, όταν πλέον είχε διαλύσει το δρόμο της ζωής του, ενώ το πνευματικό δρόμο της ζωής του, όχι σκέτο το υλικό που πραγματοποιούν και τα άλογα ζώα, όλα τα άλογα ζώα το πραγματοποιούν βέβαια με τη δική μας ας το πούμε βοήθεια, το στόχο τους, αφού μας χρειάζονται και όσοι μας χρειάζονται. Ο Απόστολος Παύλος με τη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν επρόκειτο να φύγει, δεν θυμάμαι από ποιο τόπο, και να πάει στη Ρώμη, για να του πάρει το κεφάλι ο Νέρονας. Το γνώριζε. Βεβαίως το γνώριζε, ήταν στην Έφεσο. Και μάζεψε τους πιστούς της Εφέσου στην παραλία, λένε οι πράξεις των Αποστόλων, γονάτισαν όλοι, προσευχήθηκαν και τους λέγει, εγώ φεύγω, πάω για τη Ρώμη, δεν θα σας ξαναδώ, θα μου πάρει ο νέρα στο κεφάλι. Και λέει, πέσανε πάνω του να μην τον αφήσει να φύγει. Κλαίγανε όλοι μαζί στην παραλία της Εφέσου. Όλοι μαζί. Το γράφει, το γράφουνε πράξεις. Όχι, λέει. Είναι θέλημα Θεού να φύγω. Και να φύγω. Ό,τι είναι θέλημα Θεού δεν παραβιάζεται. Τους είπε λοιπόν το εξής περίφημο. Τη στιγμή εκείνη κι αλλού που έστειλε επιστολή, το ίδιο. Τον αγώνα των καλών, ηγόνισμε εφόρου ζωής, αγωνίστηκα τον καλόν αγώνα. Την πίστη τετήρηκα. Την πίστη, το πιστεύω που μου παρέδωσε ο Κύριος, αποκαλυπτικά, όχι από διδαχή Αποστόλου, γιατί λέει μέσα στην επιστολή του, παρουδενώς εδιδάχθη, από κανένα δεν διδάχθηκα, αλλά όταν ήμουν στην Αραβία χρόνια 14 ή 13 και πριν βγω στον κόσμο να επιτελέσω το έργο που με κάλεσε να κάνω ο Κύριος μέσα στην άσκηση, στον υδρότα και στον πόνο, μου αποκάλυψε ο Κύριος όσα σας διδάσκω. Όσα ακούτε, τα πήρα από πρώτο χέρι. Λέει, την πίστη λοιπόν που την πήρα από το πρώτο χέρι, τετήρηκα, την ετήρησα. Την ετήρησα στο ακέραιο, επί τιμή πόνου, φυλακών, ραδισμών, πληγών, πείνας, δίψας, κακουχίας, χειμώνος. Όλα αυτά σε καθημερινή βάση. Για να επιτελέσω τον αγώνα για τον οποίο με κάλεσε ο Κύριος. Και λέει, εγώ λέει τον αγώνα τετέλεκα, τον τελείωσα, την πίστη την τήρησα και λέει, αφού όσα μου είπε ο Κύριος μου τα έθεσε σαν σκοπό ο Κύριος. Σκοπό μου τα έδωσε. Και μιλή για το σκοπό, μιλάμε ζωής μας τώρα. Μου τα έδωσε σαν σκοπό. Τα έκανα στο ακέραιο και με το αίμα μου, λοιπόν, μου μένει ένα.
να με στεφανώσει ο Κύριος. Κανένας άλλος δεν το είπε. Δεν το βρούμε πουθενά στην Αγία Γραφή. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, απόκειται μη, με περιμένει. Τι με περιμένει? Το στεφάνι της δικαιοσύνης. Να με στεφανώσει ο Κύριος. Επαναλαμβάνω, μία πλειάδα εκατομμυρίων Αγίων, εκατομμυρίων Αγίων, όταν πλησίαζαν για να φύγουν από τον κόσμο, φώναζαν και λέγανε, εμείς δεν κάναμε τίποτα στον κόσμο που ζήσαμε. Και είχαν επιτελέσει το έργο του Θεού. Ένας, πώς το πάρω, είπε, ετελείωσα τον δρόμο, επιτυχώς, αυτό σημαίνει, θα μου δώσει το στεφάνι με τα χέρια του ο Κύριος. Την ημέρα εκείνη, την ημέρα που περιμένουμε, προσδοκώ ανάσταση νεκρό και ζωή του μέλλοντος αιώνας αμήν. Αυτή την ημέρα. Καλά, ένα ερώτημα. Φεύγει ο Απόστολος Παύλος και παίρνει στεφάνι, και το στεφάνι αυτό δεν είναι πλήρες? Γράφει σε μια επιστολή του, Ρωμαίος, δεν θυμάμαι, κάνει μία αναφορά για τους Αγίους όλων των εποχών, όλων των εποχών. Λέει, επειράστησαν, δηλαδή πέρασαν πειρασμούς, επρίστησαν, πέρασαν από πριγιόνι, στη φυλακή μέσα, στη φωτιά μέσα, στα ποτάμια μέσα, στα λιοντάρια μέσα. Αναφέρει τα μαρτύρια που περάσανε οι Άγιοι, τα εκατομμύρια των Αγίων όλων των εποχών. Και λέγει ότι πληρωθήκανε όλοι αυτοί, αλλά αφήνοντας ένα κενό. Ένα κενό. Γιατί λέει, αυτό που θα σας πω είναι αυτό που πρεσβεύει η Εκκλησία μας, που το πιστεύει και το διδάσκει. Ότι όσοι φεύγουν και πάνε στον Παράδεισο δεν απολαμβάνουν ολόκληρη την πληρωμή. Βέβαια. Και το λέει γιατί, γιατί του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος παρακάτω, του Θεού, του Πατέρα μας, Κρήτον, κάτι καλύτερο, προβλεψαμένου, έχει προβλέψει, ξεχωρά από εκεί την πληρωμή που παίρνουν, όταν βέβαια τώρα και πάνε στον Παράδεισο, έχει προνοήσει, προβλέψει, προβλεψαμένου, Κρήτον τι, κάτι ακόμα καλύτερο. Γιατί? Γιατί περιμένουν και εμάς, λέει. Περιμένουν και εμάς. Ή να μην χωρίς ημών τελειωθώσει. Για να μην πάρουν το άριστα χωρίς να είμαστε και εμείς μαζί. Αυτά τα εκατομμύρια λοιπόν που είχαν τον στόχο της ζωής τους Χριστός και τίποτα άλλο, όσοι βρίσκονται στον Παράδεισο, ένα κενό πληρωμής. Εδώ, αυτό όμως, να το εξηγήσουμε, δεν το καταλαβαίνουν το κενό αυτοί. Θα το πάρουν, να πω τη λέξη ή την ομοπλή λαός, σαν παξίσι στο τέλος. Για να νιώσουν ακόμη περισσότεροι την πληρωμή για την οποία όχι αγωνιστήκανε, για την αγάπη του Χριστού αγωνιστήκανε. Όλοι οι Άγιοι, όχι για την πληρωμή, αλλά σε αγαπώ Κύριε, για την αγάπη σου θυσιάζομαι. Όχι για να πάω στον Παράδεισο, όπως εγώ κάνω. Περιμένω σαν ανταπόκριση, μήπως πω στον Παράδεισο. Εν πάση περιπτώσει, οι αδυναμίες του ανθρώπου είναι αυτές. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο Άγιος λοιπόν Απόστολος Παύλος είναι ο μοναδικός Απόστολος που είπε ότι τώρα που θα πάω ψηλά το στεφάνι με περιμένει, ουδής άλλος. Όλοι οι άλλοι, λέει, στο έλεος του Θεού, και Απόστολος Παύλος στο έλεος του Θεού, αλλά όμως το είπε καθαρά. Εκεί που σταματάω και το μυαλό μου δεν επιδέχεται καμία αμφιβολία μέσα για την αλήθεια της πίστεώς μας,
είναι το ότι εκατομμύρια, να μην πω δις, μαρτύρων θυσιαστήκαν. Όλοι αυτοί από έλλειψη μυαλού θυσιαστήκαν. Μα δεν έχω δει κανένα που δεν έχει μυαλό για να θυσιάζεται για κάτι καλό. Αυτό μαρτύρει ότι μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος που ήταν πάντα μαζί τους. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Και λέω δεν μου χρειάζεται τίποτα άλλο. Και προπάντω βάζω μπροστά από όλους εκείνους τους μάρτυρες, βάζω μπροστά εκείνους που πολεμούσαν τον Χριστό. Μου κάνει εντύπωση από εχθροί και πολέμοι του Ιησού Χριστού να μεταβάλλονται σε υπέρμαχοι του Ιησού Χριστού και να αγωνίζονται για το όνομα του Ιησού Χριστού. Από εχθρός. Να γίνει σε μόνο φίλος, αλλά και υπέρμαχος. Λέω, μου φτάνει αυτό. Δεν θέλω παραπάνω. Στόχος στη ζωή λοιπόν. Έχουμε στόχο. Πορευόμαστε. Ξέρουμε ότι έχουμε αδυναμίες. Όλοι μας έχουμε αδυναμίες. Το γνωρίζουμε. Το γνωρίζει και εκείνος μας έπλασε. Ότι ουκέστην άνθρωπος ο ζήσε επί της γης. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να ζει στη γη και ουκ αμαρτήσει. Που είναι καθαρά. Όλοι αμαρτάνουμε. Από τις αδυναμίες μας. Λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Η κύρια αιτία που αμαρτάνουμε, η κύρια αιτία είναι οι επιθυμίες μας, οι κακές επιθυμίες. Εκ των επιθυμιών ημών λέει η αμαρτία. Να τον δείξουμε και το πράγμα. Δεν είναι κάτι που μας έρχεται από έξω, υπάρχει από μέσα. Να πω και εδώ ένα παράδειγμα. Μου παραφέρεται κάποιος και εγώ αμέσως αντιδρώ επαναστατικά. Γιατί υπάρχει μέσα από το μικρόβιο. Αν ήμουν Άγιος, όπως τόσοι Άγιοι ήσαν, και τους κλέβανε και λέει πάρε και το άλλο, που δεν το κάνω εγώ αυτό, και τους βρίζανε και λέει πες μου κι άλλα, οι Άγιοι, γιατί ήσαν Άγιοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν μέσα τους την κακία, ώστε να τους κεντήσει από μέσα και να εξαφθούν και να αντεπιτεθούν. Τελείωσε. Λέγει, έχεις αγκαθάκι μέσα σου ή αγκαθάρα. Ανάλογα θα δαγκώσεις και εσύ, θα τσιμπήσεις. Οπωσδήποτε. Ο άνθρωπος έχει να κάνει αγώνα. Λέει Απόστολος Παύλος. Συγγνώμη, να μείνουμε λίγο σε αυτό το σημείο. Ναι. Που είπατε για τις επιθυμίες. Ναι. Ότι αν κάποιος δηλαδή μας προσβάλλει, μας βρίσει, μας απειλήσει, μας εκβιάσει και όλα αυτά, ότι θα πάμε κι εμείς να αντιπιτεθούμε, δεν είπατε. Καλό εδώ. Ναι. Αν κάποιος θέλει να προστατέψει τον εαυτό του, αυτό θεωρείται αντεπίθεση. Η καλύτερη προστασία, ας πούμε ένα παράδειγμα. Να αντιδράσει, αλλά... Το λέγες μαΐσους, θα σου πω τώρα. Λέει, παρατήρησε δύο άτομα που έχουν λογομαχία, έτσι, σε έντονο ύφος. Όταν σταματήσει η λογομαχία, μπορείς να μου πεις και οι δύο πώς θα νιώθουν. Δεν θα νιώθουν εξοντωμένοι, εξαντλημένοι. Σίγουρα. Το αποτέλεσμα της λογομαχίας, όταν απαντάς λέει. Όταν λοιπόν τώρα πάρουμε δύο και ο ένας φωνάζει και ουρλιάζει και ο άλλος εσωτερικά μιλάει στον Κύριο και του δίνει δύναμη και δεν απαντάει καθόλου, όταν τελειώσει η λογομαχία, ο άλλος θα λυπηθεί γιατί του παραφέρθηκε ο άλλος, γιατί λυπάται στον άνθρωπό του, αλλά εξουθενωμένος και ταπεινωμένος ήταν ο άλλος και θα σκεφτεί και μετά, βρε κοίταξε, δεν μου μίλησε και φταίω εγώ, θα το πει το φταίω εγώ. Ενώ αν και δύο τσιγκουστούν, ούτε ένας λέει φταίω, ούτε ένας λέει φταίω. Εκεί που είναι το μεγαλείο είναι, σήμερα στο σούπερ μάρκετ ήταν ένα αντρόγενο, δύο νεαροί. Και συνήθως ανοίγω συζήτηση. Είχα το κορίτσι γεμάτο και για να τους πιάσω συζήτηση λέω, εύχομαι
και η καρδιά σας να είναι τόσο γεμάτη από καλοσύνη και αγάπη, ώστε να είναι η ζωή σας όμορφη στον έγαμο βίο. Ευχαριστούμε, Κύριε. Και στη συνέχεια τους λέω, βίος έγκαμος μοδόνα. Δεν θα πω ψέματα ότι πέρασε η ζωή μου μέσα στην Γαλήνη προς Θεού. Αλλά όταν έσκυβα το κεφάλι και το σκύβω το κεφάλι, τελειώνει χωρίς τίποτα το πράγμα. Δεν υπάρχει κάτι, είναι το σπίτι ηρεμή μόνο. Γιατί ο άντρας είναι πιο λογικός, εγώ πιστεύω το πράγμα. Έχει λογική περισσότερη και πρέπει να σκύβει το κεφάλι. Λοιπόν, θα σκύβετε λέω το κεφάλι. Ναι, λέει, το κάνουμε αυτό που λένε. Μπράβο, λέω. Τότε θα φτιάξει την οικογένεια. Ποτέ, όταν εκδικήσε, γιατί μιλάει ο άλλος από εγωισμό, δεν έχεις κέρδος. Ζημιά μεγάλη. Μόνο ζημιά. Δηλαδή θα... και να προσπαθήσεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Μόνο προσευχή, δεν βγαίνει πέρα εδώ. Δεν βγαίνει έτσι. Όχι, όχι. Σε καμιά περίπτωση μπορεί να σταθεί όταν σε... είναι άλλο πάνω σε έξαρση. Αγριεμένο, ναι, γιατί αγριεύει και ο εγωισμό μου. Αγριεύει και εσύ μετά. Έχουμε εγωισμό μέσα από αυτό το κάρτο. Αγριεύει και εσύ. Αγριεύει και εσύ. Μάλλον και εσύ από μου αγριεύει, αγριεύει και εγώ, α το πούμε. Λέει ένα ωραίο Παΐσιο. Το έχω πει και άλλη φορά. Ήμουνα στα αεροσόλυμα. Πάνω στη, του Αγίου Γαλακτίου να ξεπιστήμει στο κελί που ήταν, κατέβαινε να ξεστεί κάτω. Κάποιο κάτω λέει στο αεροσόλυμα ήταν ένας λαϊκός που έλεγε εγώ αμαρτωλός, εγώ αμαρτωλός, το δόνιζε συνεχώς. Κάποια στιγμή λέει μια Κυριακή, πάει ένας του πάει την πόρτα πρωί πρωί, του λέει Χρήστο σήκω, ακόμα δεν πήγε στην εκκλησία. Και τότε ανοίγει την πόρτα, θα μου πεις εμένα ότι εγώ δεν πάω στην εκκλησία. Λέει, κοιτάξτε, μόλις του έδειξε τον εγωισμό, τάκ. Ο, μόνος σου τα λες, λέει, θα μας τα πει ο άλλος, είναι το... Και ξέρετε κάτι, ότι συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά τι συμβαίνει μέσα στη ζωή. Συγγνώμη που διακόπτω, απλά συμβαίνει μέσα στη ζωή. Τάξω, κάποιος, ας το πούμε, μας βρίζει, μας απειλεί κτλ. Κτλ. Αυτό που είπα πιο πριν. Και εμείς δεν αντιδρούμε, ναι, στο ίδιο, ας το πούμε, επίπεδο, να το πω έτσι, ο άλλος το θεωρεί ότι είσαι αδύναμος. Το εκλαμβάνει αυτό ως αδυναμία. Και θεωρεί μετά και τον εαυτό του ότι είναι ισχυρός και ότι εσύ είσαι ο δειλός. Το ξέρω τι φοβητσιάρης. Όπως λέμε, κοινός η κότα δηλαδή. Έτσι το εκλαμβάνει. Άμα σου πω. Ή και μετά σε προκαλεί, σου πει: έλα έξω. Πάμε έξω, να τα βρούμε, ας το πούμε, και εσύ λες. Δεν προκαλεί. Εκεί χαμένο από χέρι. Χαμένο από χέρι έξω. Άμα μη έξω να τα πείτε. Όχι, είσαι... έλα έξω να χειροδικήσει επάνω σου δηλαδή. Ή σου σε προκαλεί, δηλαδή σου λοιπόν, δηλαδή θα του πει μια κουβέντα, θα σου πει. Σου λέει: πάμε έξω να τα πούμε καλύτερα. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Θα σου πω εγώ, άκου. Κάτι άλλο από εκείνο που είπε ο Χριστός, θα είμαι αιρετικός. Δηλαδή, σωστά, λέει, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Α, και αγάπη σημαίνει ότι δεν του μιλάς και προσεύχεσαι παράλληλα για να το φωτίσει ο Θεός. Αυτό είναι. Αυτό σημαίνει αντοχή, η οποία δεν την έχεις, αν δεν κάτι την καλλιεργήσεις. Δεν γίνεται τη στιγμή που είναι δοκιμασία, να πεις θα τα βγάλω πέρα τώρα επειδή πρέπει να σκύψω. Από πριν. Είναι αγώνας. Φόρος ζωής. Εκείνη τη στιγμή θα αντιδράσεις όπως θα αντιδράει εκείνος. Ναι, εγώ βλέπω ότι δεν θα τα βγάλω πέρα τον άλλον. Το ξέρω δηλαδή, γιατί έχω ελαττώματα. Μόνος μου βγαίνει πέρα, είναι δυνατόν. Μόνο θα μας σκύψω για φάση και πεις, βοήθησε με Κύριε. Δάκος το χείλη σου, λέει ο Δαβίδ ένα ωραίο. Για αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ, Κύριε, δια τους λόγους, μιλάει στον Κύριο, των χιλέων σου, εφύλαξα οδούς σκληράς.
φύλαξα δρόμο σκληρό. Δηλαδή μου μίλησε άσχημα, το βούλωσα. Και το πράγματι γράφει στο βίο του μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ότι περνούσε δίπλα του αξιωματούχος του που ήταν σαν τύπολη παράταξη και τον έβριζε και τον έφτυνε. Και λέει ο υπασπιστής, να του πάρω το κεφάλι βασιλιά του Δαβίδ του προφήτη. Το πάρω. Δεν θα το κάνω και τίποτα. Όχι. Τον έβαλε ο Θεός για να με δοκιμάσει, λέει. Νοοτροπία. Αυτό εννοείται, λέει, εγώ επειδή μου ζήτησε με τα χείλη σου, ο Θεός δεν το λέει με να έχει χείλη, αλλά μας φωτίζει, το καταλαβαίνουμε. Το λένε οι γραφές του. Εγώ επειδή, Κύριε, εσύ μου ζητάς να χαμηλώνω το κεφάλι στον συνάνθρωπό μου που με κακομεταχειρίζεται με κάθε τρόπο, θα το κάνω, Κύριε μου, το ζητάς. Με τα χείλη σου μου το λες. Φύλαξα οδούς σκληρές. Δεν είναι ο δρόμος πατημένος των Αγίων είναι αυτός. Και έπειτα, να πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Τον φτύνουνε τον Χριστό. Τον ραπίζουνε τον Χριστό. Το σταυρώνουν τον Χριστό. Και φωνάζει το βιβλίο για αυτά που του γινόταν. Ο δε Ιησούς εσιώπα. Το είχε Χριστό. Φύλαγε πρώτος σκυρό δρόμο, σκυράς όπως ο Κύριος, βέβαια, του βλαστημούσανε. Ουάου, καταλύω το ναό, εσύ που είπες θα γκρεμίσεις το ναό και το χτίσεις και ρούν σε άλλο Κύριο. Κατέβα τώρα, θα σας βρω. Τίποτα. Και λένε οι πατέρες και τα τροπάρια, ο Κύριος λέει σιώπησε, αλλά η γη κουνήθηκε λέει. Μίλησε για τον Κύριο, γιατί λέει εσείς τη γη τότε. Και ανοίξα τα μνημεία, λέει, μίλησα και τα μνήματα. Και ο ήλιος έβησε, μίλησε η κτήση ολόκληρη. Γιατί πια δεν μπορούσε να περάσει αδιαμαρτύρητα η δημιουργία να βλέπει το δημιουργό, παρόν δεν έχει στόμα, να καθυβρίζεται και να ταλαιπωρείται. Και αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να κάνω. Δεν λέω ότι το κάνω, με ρωτάς και απαντάω από τις γνώσεις που έχω. Κατάλαβες τι γίνεται. Μην νομίζετε ότι να παραστούμε και τον Άγιο, καήκαμε. Καήκα εγώ, δηλαδή, που είμαι εδώ πέρα, με πετρέλαιο. Λοιπόν, έτσι είναι. Είναι οδός, πως το είπε ο Κύριος, στενή και τεθλιμμένη η οδός. Είναι ο δρόμος του στενός και γεμάτος θλίψη, λέει. Αλλά λέει, άμα μπεις μέσα και μετά, σε αγκαλιάζει η χάρη του Θεού και προχωράς και δεν σε νοιάζει καθόλου. Όσο είσαι λίγο μακριά ή πολύ μακριά, πονάς, υποφέρεις, κάνεις και λες, μα θα τον εκδηγηθώ. Εκεί είναι αυτά τα πράγματα. Στον χώρο των Αγίων δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, διαβάζω τώρα και τελειώνουμε να δούμε πόση ώρα έχουμε διανύσει και να τελειώσουμε το... Εντάξει, κοντά είμαστε, φεύγουμε σε λίγο. Λέει λοιπόν, ο πρώην, ένα κομματάκι από εδώ, διώκτης του Χριστού, Παύλος Απόστολος, διώκεται πάσα στα σημέρα της ζωής του. Κατανοητό. Ο διωγμός, ο πόνος, οι θλίψεις, το συνεχές μαρτύριο, υφαίνουν τη μακρινή αποστολική ζωή του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή είναι τα γεγονότα που έχουν σαν ύφασμα ενωθεί και αποτελούν το δρόμο της ζωής του. Αυτό είναι ο δρόμος του. Δεν ήταν χωρίς αγκάθια, μόνο με αγκάθια και πληγές και τέτοια πράγματα. Προχωράω παραπέρα. Υποδιωγμών κηρύττει το Ευαγγέλιο. Σήμερα γιορτάζει ένας Άγιος, ωραία παιδιά, δεν έχουμε δει. Διάβαζα στην εκκλησία του τη βιογραφία του Αγίου Παύλου, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Τι σήμαινε μια αίρεση μες στην εκκλησία
κλείσιμο εκκλησιών, σπάσιμο κεφαλιών, φόνους από τους διώκτες της εκκλησίας. Φοβερά πράγματα. Ο αυτοκράτορας να είναι με την αντίπαλη παράταξη και να γίνεται χαμός και να παραμένει απλόνη και πιστή. Δεν πρέπει να μιλάμε για αγώνα εκκλησίας και δεν χαμπαρίζουμε. Μιλάμε για αγώνα. Δηλαδή έχουμε φτάσει εδώ που είμαστε και πιστεύουμε σε μια πίστη πραγματικά αληθινή. Αλλά το τι έμαχε ηγηθεί, το τι εξορίες έχουν υποστεί οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να είναι το μυαλό μας. Και ο άλλος σου λέει, είμαι χριστιανός. Πού, πώς, με τι τρόπο. Παίρνοντας την Εκκλησία απέξω και κάνω το σταυρό σου και που δεν πας και την κυριαρχία στην Εκκλησία, είναι δυνατόν. Υποδιωγμών κηρύττει ο Απόστολος Παύλος το Ευαγγέλιο του Χριστού και ως δέσμιος του Χριστού Ιησού υπέρ, λέει, σαν δέσμιος του Χριστού, όχι για τον εαυτό του, για τον όνομα του Χριστού βέβαια, αλλά κυρίως για να μάθουν οι δολολάτρες, τα έθνη, όταν λέει έθνη, εννοεί οι δολολάτρες, το όνομα του Ιησού Χριστού. Για να μάθουν το όνομα του Ιησού Χριστού. Και φανταστείτε τώρα εμείς να τρεπόμαστε στην Εκκλησία με το σταυρό μας. Φανταστείτε τώρα εμείς να βρασιμεί το όνομά του και να μην μιλάμε. Φανταστείτε τώρα εμείς για ένα μικρό καλό λόγο να μην ανοίγουμε το στόμα μας να μιλήσουμε. Ένα μικρό καλό λόγο. Και οι Άγιοι όλοι μαρτύρησαν για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και λίγο ακόμα και κλείνω, ο πρωτομάρτης Στέφανος υπέμεινε φοβερό μαρτύριο, το μαρτύριο του λιθογονισμού. Ο θείος Απόστολος ζει καθημερινώς υπό την απειλή των λιθασμών. Στο λιθογονισμό μέσα του Αγίου Στεφάνου Αποστόλου είχε πάρει μέρος και ο Απόστολος Παύλος. Κράταγε τα ρούχα. Και λέει ένα ωραίο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Τι σήμαινε ότι κράταγε τα ρούχα εκείνων που πετάγανε πέτρες. Σήμαινε ότι εκείνος κούναγε τα χέρια όλων, ο Απόστολος Παύλος. Μέγας διώκτης, αλλά και μέγας Απόστολος. Λοιπόν, προχωρώ και τελειώνω. Λέει τώρα λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος κάτω από την απειλή των λιθογονισμών, της μαστιγώσεως, του ραβδισμού, του λοιμού, λοιμό με γιώτα είναι η πείνα, της δίψας, του ψύχους, τον δεσμό της φυλακής, των ναυαγίων, ταξίδευε και με θάλασσα. Εδώ στην Κρήτη από κάτω, βούλιαξε το... και λέει να πετάξουμε αυτόν που έχουμε μέσα δεμένο και πάει για τη Ρώμη, τον Απόστολο Παύλο, τον πηγαίνανε για τη Ρώμη. Θα περνάγανε από την Κρήτη από εκεί και θα πηγαίνανε στη Ρώμη μετά. Λέει, αυτός θέλει, οργίστηκαν οι θείες, τον πέταξε μέσα. Όχι, μην γελώσετε. Έχω πάρει μήνυμα από πάνω, δεν θα κουνηθεί κανείς από το πλοίο. Το πλοίο θα αποβιβαστούμε εδώ, στο νησάκι που είμαστε δίπλα στην Κρήτη, με το όνομα Σύρτης. Θα βγούμε όλοι έξω και ασφαλώς θα ξαναμπούμε και θα πάμε όλοι μαζί στη Ρώμη του Λέιν. Άμα κουνηθεί κάποιος, πάει, όλοι θα φύγουμε από τη ζωή. Δεν κουνήθηκε κανείς. Λοιπόν, λέει, γι' αυτό λέει ναυάγια. Ληστές της θανατικής εκτελέσεως, ο Απόστολος βλέπει αιωρουμένη να κρέμεται από πάνω του. Υπέρ την κεφαλή του, την απειλή του θανάτου. Και λέγει λοιπόν, τι και εμείς κινδυνεύουμε πάσα ώρα. Πέστε μου, λέει σε μια επιστολή, γιατί εγώ, το εμείς το λέει για τον εαυτό του, κινδυνεύω πάσα, δεν αφήνει στιγμή, ώρα, κάθε στιγμή. Καθημέρα να αποθνίσκω, λέει, κάθε μέρα πεθαίνω.
Δεν υπάρχει Απόστολος άλλος που να έχει αυτό τον αγώνα και την αγωνία για να φτάσει στο τέρμα, στο τόχο, στο στόχο της ζωής του, στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και λοιπόν και εμείς προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Πέστε κάτι αν θέλετε ή φεύγουμε. Ρωτάτε. Υπάρχει στόχο στη ζωή. Ζωή χωρίς σκοπό, χωρίς στόχο, μα κουτσά, μα ανοίγω αυτό, θα προχωράμε. Δεν είμαστε Απόστολοι Παύλοι, δεν είμαστε οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Όσο μπορούμε, έτσι λέει, όσο μπορούμε, δεν θα βάλουμε στόχο ψηλό και να μην κάνουμε βήμα. Λίγο θα κουνήσουμε τα πόδια μας, λίγο. Και θα το κάνει πολύ ο Κύριος. Αν δεν έχουμε κάτι, με τη χάρη του Θεού, συγχωρόμαστε, προσευχή μας και μόνο στο Θεό. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιησούς, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιησούς, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιησούς, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Πάτε, ημών, ουγήσου, ουγήσου, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε το ασυμβασία σου και λυθείτε το θέλημά σου, ως ο ουρανός και πατυχής, τον άρτον ημών των βιούσεων, τόση μη σήμερα και άφεση μη προβλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις ουρανές, και μη εισενέξει μας πνευμό, αλλά ρίσαι εμάς από τον πονηρό. Διευκόλυν Αγίου Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, πνευμές και ζώσον ημάς. Αμήν. Όλα έχουν σκοπό και στόχο στη ζωή τους. Τα άκουσες καλά.